Εδώ φιλοξενούμε στο στούντιο τη ΑΠΕΛΑ τον κύριο Γιάννη Τζαφεράκο, υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο με το συνδυασμό του κυρίου Νίκα και πρώην περιφερειακό σύμβουλο με το συνδυασμό του κυρίου Τατούλη. Φοράει πάντως. Καλησπέρα. Φοράει όμως μπλε γραβάτα πάλι ο Γιάννης. Δεν αφήνει κύριο το μπλε χρώμα, του έχει κολλήσει πολύ. Καλησπέρα κύριε Κάπο. Δεν μπορεί να έχω μανία εναντίον σας ή πικρία, γιατί σας συμπαθώ ιδιαίτερα, το ξέρετε. Και εγώ το ίδιο. Και παρά το ότι τα μέσα ενημέρωσης, παρότι τα μέσα ενημέρωσης είναι συνήθως εξαρτημένα, εσείς διατηρείτε κάποια αντικειμενικότητα αρκετή και ελπίζω να το συνεχίσετε. Ως προς την γραβάτα, έχω αντάβγες και πράσινες και κόκκινες μέσα. Εκτός και δεν τις βλέπετε. Λοιπόν, καλή επιτυχία κύριε Τζαφεράκο στην προσπάθεια που κάνατε και πάλι για περιφερειακό σύμβουλο με το συνδυασμό του κυρίου Νίκα και ο λόγος στον κύριο Δημητρακάκη. Εγώ στο τέλος έχω δύο ερωτήσεις όπως κάνω πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τζαφεράκο, έχουμε αλλαγή στρατοπέδου. Από τον κύριο Τατούλη στον κύριο Νίκα. Πώς αποφασίζατε να κατέβετε αυτή τη φορά με τον κύριο, Νίκα? Βεβαίως. Εγώ, όπως έχω δηλώσει και άλλη φορά, πήγα μόνος μου. Δεν με έστειλε κανένας ούτε κόμμα ούτε άνθρωπος στον κύριο Νίκα. Στον κύριο Τατούλη μιλάμε πρώτα. Ναι. Αποδέχτηκε να είμαι υποψήφιος, πιστεύοντας ότι δεν υπήρχε και άλλος εναλλακτικός συνδυασμός αξιόλογος τότε. Και πίστευα ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό για τη Λακωνία και για την Πελοπόννησο. Όμως περίπου στα 2,5 χρόνια είδα ότι λειτουργεί μία καθεστωτική αντίληψη και μία αυλή, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, και έτσι αποστασιοποιήθηκα. Ενώ είμαι στην Οικονομική Επιτροπή, ζήτησα και δεν ξαναμπήκα. Και βέβαια δεν πολέμησα ο συνδυασμό, αλλά αργότερα και προς το τέλος και μετά από κάποιες τοποθετήσεις που πρόσβαλαν εμένα προσωπικά και το κόμμα μου μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι ο ενδυνάμει ερχόμενος πρωθυπουργός είναι μιζαρισμένος, μιζαδόρος, μάλιστα είπανε, η κυρία Νικολάκου, και όλο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και το πλείστον του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορούσα εγώ να ανοιχθώ τέτοιες προσβολές και στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκα και τώρα όταν ανακοίνωσε την αποψηφιότητα ο κ. Νίκας, τον οποίο γνώριζα από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων που ήμουν και αυτός πρόεδρος και εγώ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συστρατεύτηκα μαζί του για κάτι άλλο. Και εδώ θέλω να επισημάνω, να μου δώσετε ένα λεπτό, ναι, αυτό που λένε ότι έπρεπε όσοι ανεξαρτητοποιούνται να παρετούνται, γιατί είναι άδικο να έχουν εκλεγεί με ένα συνδυασμό και να πηγαίνουν με ένα άλλο. Εγώ θα έλεγα το δίκαιο θα ήταν να παραιτηθούν όλοι, και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος, 20 μέρες πριν τις εκλογές, να κάνουν άσκηση της διοίκησης ο Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας, ο Γενικός Διευθυντής του Δήμου, ούτως ώστε να πάμε επί ίσης όρης. Δεν μπορεί να μένει ο κύριος Περιφερειάρχης να κάνει εγγένεια, να μοιράζει χρήματα, ή ο κύριος Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Δέδες, και εμείς να λένε να παραιτηθούμε και από Περιφερειακές Σύμβουλοι. Τι οφείλει, ίσα ίσα σημαίνει ότι έχουμε φύγει από το συνδυασμό. Και είπανε ότι τις ψήφους τις δίνει ο συνδυασμός. Δεν τις δίνει ο συνδυασμός, και αυτό θα το αποδείξουμε και τώρα. Την πλειοψηφία των ψήφων δίνει και ο συνδυασμός, τη δίνει η προσωπικότητα του καθενός, το αποτύπωμά του στην κοινωνία και η πορεία του. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, κύριε Τζαφεράκο. Είπατε προηγουμένως ότι στο συνδυασμό του κυρίου Τατούλη επικρατούσε καθεστωτική αντίληψη. Έτσι είπατε προηγουμένως. Τι ακριβώς δηλαδή συνέβαινε? Κοιτάξτε τώρα, δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε σε τόσο γρήγορο χρόνο. Επιγραμματικά. Ναι, παρότι είχε πει ο κύριος Τατούλης ότι θα αξιοποιηθούν όλοι, θα έχουμε συνεδριάσει και αυτόν που δεν εξελέγησαν κάθε 6 μήνες ή ένα χρόνο, δεν ετηρήθηκε τίποτε από όλα αυτά και κυβερνούσε μία κλειστή ομάδα μικρή και οι υπόλοιποι ήταν απλώς για να γεμίζουν και να λένε ναι στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πολλές φορές μιλούσαν απαξιωτικά, ιδιαίτερα για την αντιπολίτευση, αλλά και για μας πολλές φορές. Όπως μια φορά η κυρία Νικολάκου θέλησε να μου αφαιρέσει και το λόγο να μην μιλήσω. Μάλιστα. Δηλαδή υποκατέστησε τον πρόεδρο, και το έχω πει επανειλημμένα, υποκατέστησε τον πρόεδρο και τώρα προσπαθεί να υποκαταστήσει και τον περιφερειάρχη. Εγώ δεν μπορώ να τα ανοιχτώ αυτά τα πράγματα. Λοιπόν,
Να πάμε να δούμε κάποια άλλα θέματα, κύριε Τζεφεράκο. Να σας ρωτήσω σχετικά με το λιμάνι του Γηθίου. Επεκτάθηκε το λιμάνι του Γηθίου. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα ώστε να εκμεταλλευτούν η Λακωνία και η Πελοπόννησος, η περιφέρεια Πελοποννήσου ακόμη περισσότερο το λιμάνι του Κηδίου. Πιστεύετε ότι μέχρι τώρα έχει γίνει εκμετάλλευση, έχει γίνει μια προβολή, να το πούμε έτσι, του λιμάνιου του Κηδίου? Κοιτάξτε, το λιμάνι του Κηδίου ήταν ένα όνειρο για την περιοχή μας όλη και πιστεύω και για την Πελοπόννησο, και εμβληματικό έργο, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να μην λέμε τώρα, εδώ και 20 χρόνια. Φτιάχτηκε κουτσό εν πωλής, όχι όσο έπρεπε προβλήτα, χωρίς τη Μαρίνα, που είναι το σπουδαιότερο για μένα, και εν πάση περιπτώσει φτιάχτηκε όπως φτιάχτηκε. Έχει φτιαχτεί τώρα σχεδόν 3 χρόνια και δεν λειτουργεί. Γιατί δεν λειτουργεί? Εγώ, επειδή ήμουν και μέλος του παλιού λιμενικού ταμείου σε 3 θητείες, έχω μία γνώση. Έπρεπε να γίνει master plan, το master plan να τα πούμε στα αγγλικά, δηλαδή ένας κανονισμός λειτουργίας του, ασφάλειας, να μπει στους δορυφόρους, ο διάβλος, το βύθισμα. Δεν έχει γίνει τίποτε από όλα αυτά. Έρχονται τα κρουαζερόπλια όπως ερχόντουσαν αρόδο, όποτε έρχονται, και βγαίνουν με τις μάουνες, με τις λάντζες έξω ο κόσμος. Ούτε έχει γίνει εκείνο που πρέπει, τροφοδοσία, όλα αυτά τα συνοδά έργα που χρειάζονται για το λιμάνι. Άρα λοιπόν, δεν έχει γίνει η εκμετάλλευση που θα έπρεπε να έχει γίνει. Είναι σχεδόν όπως ήταν πριν να φτιαχτεί ο προβλήτας. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι εσείς με τον κύριο Νίκα, εντάξει, αν εκλεγείτε, να δώσετε την προοπτική που πρέπει να δώσει στο λιμάνι. Όχι. Τη διαχείριση την έχει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο τώρα. Ναι. Δηλαδή είναι στο Δήμο αυτό κυρίως η λειτουργία, πώς θα το ολοκληρώσουν αυτό που σας είπα, τους κανονισμούς και όλα τα σχετικά για να μπορεί να λειτουργήσει, να μπει στους διεθνείς χάρτες ναυσιπλοείας. Να ρωτήσω κάτι σχετικά με τους δρόμους, με τους οδικούς αξόγους. Έχει γίνει μια βελτίωση, αλλά όμως ο δρόμος προς το Γήθιο, προς το Γερολιμένα, προς τον Κότρονα, χρειάζονται ακόμη περισσότερες βελτιώσεις. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Δεν θα πω μόνο γι' αυτό. Θα πω για όλη τη Λακωνία. Ο δρόμος, ο υπόλοιπος, για το Γήθιο, ο εθνικός δρόμος, είναι εδώ και πολλά χρόνια στις μελέτες. Και είναι από το Υπουργείο Υποδομών, δεν είναι από μας. Όμως δεν πιέσαμε να ξεκινήσει, να δημοπρατηθεί, να γίνει. Πήγε να γίνει μια βελτίωση Γήθιο, Αρεόπολη, Γερολιμένα. Καρκινοβατή έχει γκρεμίσει στο Λεβάκ το Μήλο, στη θέση εκεί, και δεν ξέρω πότε θα γίνει. Το άλλο πίσω από το κάστρο, νομίζω ήταν άσκοπο. Ξεκυλιάσαμε το κάστρο με τεράστιο κόστος, χωρίς ουσιαστικό λόγο νομίζω. Ίσως όπως δεν είναι κάποιοι, ήταν για να περάσουν οι ανεμογεννήτριες. Και στον πύργο Δηρού στην Τριανταφυλιά, που είναι μια σκοτόστρα, με συγχωρείτε, για την έκφραση, στροφή, ακόμα δεν έχει αποδοθεί. Μάλιστα. Η παράκαψη του Κότρονα, υπάρχει μελέτη από τον κύριο Φούρκα ακόμα και έχει μείνει εκεί στα χαρτιά. Λοιπόν, και να πάμε και από τον άλλο άξονα, να μην πάμε μόνο από την περιοχή της Μάνης. Η παράκαψη Σκάλα Βλαχιώτη καρκινοβατεί εδώ και χρόνια με τη γέφυρα του Ευρώτα εγκληματικά. Η παράκαμψη Ασοπού Παπαδιανίκων, για να μπορεί ο Νεαπολίτης, ο Βατικιώτης, ο Ελαφωνησιώτης να φτάσει στον τόπο του σε κάποιο χρόνο που να είναι ανεκτός. Αυτή τη στιγμή, εύλογο, ναι, και ανεκτό. Αυτή τη στιγμή είναι σαν να πηγαίνει σε άλλη χώρα. Έχουμε καταντήσει, το είπα και σε ένα συνέδριο, η Λακωνία είναι εσωτερικός παραμεθόριος νομός και συνορεύει με τη Λιβύη. Δυστυχώς, κύριε Δημητρακάκη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Και αν θέλετε, δεν θα μηδενίσω, αν θέλετε και έχουμε χρόνο. Έγιναν κάποια έργα, όπως η περιφερειακή της Σπάρτης με τη γέφυρα που στη Λυκούργο. Είναι ένα έργο εξυπηρέτηση της Σπάρτης και όχι παράκαμψη, που λέγανε κάποιοι. Και το έχουν αντιληφθεί και οι Σπαρτιάτες. Έγινε το Μονεβάσια Νεάπολη, βέβαια έχει κάποια προβλήματα και αυτό που κάνει. Και έγινε και το Κυπαρίσι Φωκιανός, το οποίο πάλι ενώνει την Αρκαδία με τη Λακωνία. Δεν θα μηδενίσω εγώ ότι δεν έγιναν κάποια έργα, αλλά έγιναν και πολλά μικροέργα, φιλοπροσωπίες, και δεν έγινε ένα έργο μεγάλο που να δίνει εισόδημα, ένα αρδευτικό έργο, ένα αντιπλημμυρικό έργο, το Βουρβάι παραδείγματι, που πνίγει κάθε χρόνο τη Σκάλα, το φράγμα της Κελεφίνας. Έχει γίνει η μελέτη, αλλά εκεί έμεινε στα χαρτιά. Με αυτό το φράγμα της Κελεπίνας. Ναι, το μεγαλύτερο είναι το φράγμα, το αρδευτικό, το κλειστό σύστημα του Ευρώτα. Ήμουν νέος και γέρασα. Από όταν πρωτοπήγα στη Σκάλα σαν γεωπόνος,
ήταν το όνειρο να γίνει το κλειστό σύστημα άρδευσης του Ευρώτα και να εμπλουτιστεί και η γλυκόβριση που πάσχει από υφαλμύρωση και ο Άσοπος Παπαδιάννικα εφόσον υπήρχε η δυνατότητα. Όμως εκεί στα χαρτιά κυρίως αναλυνόμαστε σε επιφανειακά έργα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Προηγουμένως κάνατε μια αναφορά στις ανεμογεννήτρες κάτω στη Μάνη. Τι γίνεται με τις ανεμογεννήτρες? Διαβάζουμε ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες, τώρα έχουν σταματήσει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Τελικά θα γίνουν ανεμογεννήτρες στη Μάνη, κύριε Τζεφεράκο? Ήδη έχουν προχωρήσει. Αλλά είναι ένα έγκλημα σε ένα τόσο στενό βουνό, με τους οικισμούς στα 500-1500 μέτρα. Δεν λέω μόνο για την εικόνα που και αυτό προσβάλλει τη Μάνη και τα βουνά της, αλλά εγώ λέω και επί της ουσίας ότι είναι επικίνδυνες. Και σκεφτείτε αν αναπτυχθούν αυτό που λένε 170 ανεμογεννήτρες και στρίψουν και προς τον κότρονα. Βεβαίως υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν. Δεν θέλω να αναφερθώ, είναι μεγάλη δουλειά και η συζήτηση και για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουν. Κόστος ωφέλος. Ναι. Ναι. Όμως εγώ θα πω δύο βασικά πράγματα που δεν λέω για το ξεκυλίασμα των βουνών, για τα πουλιά. Θα πω δύο πράγματα. Το ένα είναι, έχετε δει τους ανεμομίκτες που βάζουν στις πορτοκαλιές. Γιατί τους βάζουν? Για να ανεβάζουν τη θερμοκρασία 3 με 4 βαθμούς, να μην παγώνουν οι πορτοκαλιές. Φανταστείτε και αν μπουν στη Μάνη ένας 270 ανεμογεννήτρες, ο ζεστός αέρας είναι πάνω. Θα τον ανακατεύουν και θα ανέβει 3 με 4 βαθμούς η θερμοκρασία στη Μάνη. Το καλοκαίρι θα γίνει Αφρική. Ένα αυτό. Δεύτερο, τα μελίσια. Να μην πω παράδειγμα. Τα μελίσια. Η μέλισσα όταν βγει από την Κυψέλη, επειδή ξέρω και λόγω επιστήμη, προσανατολίζεται. Βλέπει από πού είναι ο αέρας, από εκεί πάει και ξέρει να γυρίσει. Μόλις θα πέσει στην περιδίνηση της πρώτης ανεμογεννήτριας, θα πεταχτεί κατά πέρα. Θα πάει στη δεύτερη κατά πέρα και δεν θα γυρίσει ποτέ στην Κυψέλη. Είναι πολλά πράγματα είναι ακόμα. Δεν λέω για την περιψηλή τάση, για καρκίνους, για τους υποσταθμούς και όλα αυτά. Είναι τεράστιο το θέμα. Μάλιστα. Εγώ δεν είμαι εναντίον. Έχουμε βουνά που δεν φαίνονται. Παράδειγμα, σκάρι, όταν πάμε για την Καλαμάτα που είναι το τουριστικό, αριστερά-δεξιά, στο χάος που δεν είναι χωριά, σε βραχονισίδες. Γιατί πρέπει να επιλέγουμε εμείς? Και επιπλέον, γιατί πρέπει να είναι η Λακωνία που θα τροφοδοτήσει την Κρήτη με ενέργεια? Γιατί αυτό θα πάει στην Κρήτη, όπως θα ξέρετε. Πάει στη Σκάλα, στον υποσταθμό και από εκεί. Και από εκεί στη Νεάπολη και από εκεί με υποθαλάσσιο θα πάει στην Κρήτη. Και το έγκλημα είναι ότι από τη Σκάλα μέχρι τη Σικιά κάτω γίνεται ένα αέριο μέσα σε κατοικημένη περιοχή και μην μου πει κανένας ότι η περιψηλή τάση δεν έχει καρκινογόνες επιδράσεις, το λένε οι ειδικοί. Και όταν ήρθε της ΔΕΔΙΕΣ στο Περιφερειακό Συμβούλιο να ψηφίσουμε αυτό και του είπα εγώ, γιατί δεν το κάνετε υπόγειο όπως το κάνετε στην Κρήτη, γιατί γίνεται υπόγειο 45 χιλιόμετρα, λέει έχει κόστος. Άρα το ανθρώπινο κόστος δεν σας πειράζει εσάς των Λακώνων και το κάνετε ένα αέριο. Και από εδώ έχουν ξεκινήσει από τον υποσταθμό, το έχετε δει. Ναι, ναι. Από εδώ, το δικό μας, της Ποταμιάς. Πάνω σε αυτά, η περιφέρεια Πελοποννήσου αντέδρασε για τύπωση της αντίρρησης? Δεν βλέπω καμία αντίδραση αφού το ψηφίσανε. Δεν θέλω να πω παραπέρα. Εγώ, κατ' εσύ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο δέχτηκα 17 ανώνυμα τηλεφωνήματα. Μάλιστα. Δεν λέω τίποτα άλλο. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Είναι μεγάλο το ζήτημα και αυτό με τις ανεμογεννήτρες κάτω στην περιοχή της Μάνης, σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Είχε ξεκινήσει η περιφέρεια Πελοποννήσου τη διαχείριση των απορριμμάτων. Μάλιστα. Ουσιαστικά αυτό, κύριε Τζεφεράκο, έχει καταντήσει γεφύρι της Άρτας. Θα τελειώσει κάπου τη διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο περιφέρειας? Λοιπόν, να σας πω. Εγώ και όταν ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΙΣ, Περιφέρειας Δήμων και μετά, έλεγα ότι μία κεντρική διαχείριση είναι η λύση. Δεν είναι εύκολο ένας μικρός δήμος μόνος του, όπως λένε πολλοί, να διαχειριστεί τα σκουπίδια με ανακύκλωση, στην πηγή και όλα αυτά. Βεβαίως να πάμε στην ανακύκλωση όσο μπορούμε. Αλλά εδώ φοβάμαι ότι επικράτησε μία προχειρότητα, μία ανικανότητα ή μία σκοπιμότητα. Δεν ξέρω τι, όταν 10 χρόνια κάναμε ένα διεθνή διαγωνισμό, δεν θα σταθώ στη μέση. Τιμή που λένε και όλα αυτά. Εγώ θα σταθώ. Συγγνώμη. Εγώ θα σταθώ μόνο στο ότι βασικός όρος του, αυτό που είναι και τώρα επίκαιρο, βασικός όρος του διαγωνισμού ήταν ο ομοιοδότης, αυτός που θα πάρει την κατασκευή, να έχει εξασφαλίσει τις εκτάσεις όπου θα γίνουν οι εγκαταστάσεις. Ήμουνα και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και τα ψηφίσαμε ότι είναι όλα καλά. Και λέω, ή μας εξαπάτησαν ή μας παραπλάνησαν. Διότι ο τελευταίος αγοραστής αδαής
θα βάζει ένα δικηγόρο και ένα μηχανικό να του προσδιορίσει τα όρια και αν οι τίτλοι είναι καθαροί. Ναι. Και φτάνουμε να έρθει η κυβέρνηση, να τελειώσει, να έρθει η κυβέρνηση να κάνει επίταξη. Να κάνει επίταξη. Λοιπόν, και λέει κάποιοι, να το ψηφίσετε, λέει, αφού το ψήφισε ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί. Αυτοί έχουν το ακαταδίωκτο λόγω περί ευθύνης Υπουργών των Νόμων. Ναι. Εμείς δεν έχουμε. Εμείς έχουμε και αστικές και ποινικές ευθύνες. Εγώ τη φορά που πήγα είπα ότι δεν μπορώ να το ψηφίσω γιατί μας παραπλανήσατε τουλάχιστον. Τελικά που έχει μείνει τώρα. Και τώρα δεν πήγα για το μάτι μου. Είχα ένα πρόβλημα με το μάτι μου και δεν πήγα τώρα στα συμβούλια τα τελευταία. Και παρότι δεν έχω λείψει όλα 5 φορές, 5 ή 6 φορές που έχασα έναν νηψιό μου, αρρώστια ή κάτι τέτοιο, η κυρία Νικολάκο μίλησε για πολιτικές αλητίες. Είναι εκφράσεις εσχρές αυτές, με συγχωρείτε. Απευθυνόταν σε εσάς. Βεβαίως, και εμάς όλους και τους ανεξάρτητους και προσωπικά σε μένα. Η αμετροέπειά της και ο λεκτικός παροξισμός δεν μετρείται. Και ενώ υπάρχουν άλλοι οι οποίοι πήγανε χθες, οι οποίοι είχαν να πατήσουν μήνες. Λοιπόν, ο καθένας πρέπει να σκέφτεται όταν μιλάει, να βουτά τη γλώσσα στο μυαλό του και μετά να λέει. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε να μείνουν τα σκουπίδια υπέρ να μείνουν στον δρόμο. Αλλά όχι και να γίνεται όλο αυτό το αλαλούμ, με συγχωρείτε, και να φτάνουμε τώρα να προσβάλλεται αυτό το θέμα. Και από ό,τι έχω πληροφορίες, δεν ξέρω αν αληθεύει, έπρεπε να έχει καταπέσει ο διαγωνισμός, αφού δεν τηρητών βασικός όρος, και κάποιοι προσφεύγουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, εμείς δεν μπορούμε, χωρίς να έχουμε αυτή την πληροφόρηση, να πάμε να είμαστε υπόλογοι αύριο στα δικαστήρια. Τελικά στην περιφέρεια Πελοποννήσου ακούγεται πολύ από τους πολίτες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ουσιαστικά κάνει κουμάντο ο κύριε Νικολάκου, κύριε Τζεφεράκου. Δεν ξέρω, αυτό το ξέρει ο κ. Περιφερειάρχης. Εγώ του είπα, γιατί είχε επικρατήσει μια λαζονική αντίληψη γενικά στο συνδυασμό. Εμείς είμαστε ο καθαρός συνδυασμός. Δεν λογαριάσαμε 2 πρωθυπουργούς, δεν κολλάει μήγα στο σπαθί μας. Έχουν υποθεί μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τα έχουμε ακούσει από τον ναι, και τα έχετε ακούσει και από τους άλλους, τους παρατρεχάμενους. Εγώ είπα ότι ο ηγέτης είναι εγωιστής, αλλά όχι αλαζόν. Όποιος έχει διαβάσει, δεν κάνω τον έξυπνο, αλλά έτσι είναι. Είναι επίμονος, αλλά έχει ομονικός. Και όλοι οι ηγέτες, οι αυτοκράτες πέσανε τις αυλές τους. Ναι. Και μου λέει: δεν έχω αυλή. Λέω: δυστυχώς οι αυτοκράτες δεν βλέπουν. Τους βάζουν σε ένα γυάλινο πύργο και δεν βλέπουν τι γίνεται γύρω τους. Λοιπόν. Και θέλω να πω ότι όποιος μείνει πολλές θητείες, 2 και πάνω θητείες. Αποκτά μια καθεστωτική αντίληψη. Και επειδή περιβάλλεται από ετερόφωτα αστέρια, ένα ήλιο έχει ετερόφωτα αστέρια. Και αν σβήσει ο ήλιο, θα χαθούν τα αστέρια, προσπαθούν να τον κρατήσουν εκεί για να επιβιώνουν και αυτοί. Ένα τελευταίο ερώτημα να σα κάνω και μετά πάμε στον κύριο Κάπο, αν θέλει να σα ρωτήσει κάτι. Σχετικά με τα ΤΕΗ, ποια είναι η δική σα άποψη, κύριε Τσεφέρα? Ναι, ναι. Θα πω για τα ΤΕΗ και για τη σχολή νοσηλευτική και επιπλέον. Θα πω και για τα κέντρα υγείας μαζί όλο αυτό το πακέτο. Σύντομα. Σύντομα, ναι. Τα κέντρα υγείας της Λακωνίας κάθε τόσο εξαγγέλλονται από το 2014 ότι θα βελτιωθούν κτηριακά και εξοπλιστικά και έχουν μείνει στα χαρτιά. Ως προς τη νοσηλευτική, είναι μεθοδευμένο. Βγήκε ο διοικητής του νοσοκομείου Τρίπολης και είπε: έκλεισε το ψυχιατρίο, έχουμε τεράστιες κτηριακές εγκαταστάσεις το καλοκαίρι. Ναι. Και θα πάμε την νοσηλευτική, θα αναβαθμιστεί σε πανεπιστημιακό το νοσοκομείο Τρίπολης. Και το ωραίο που είπαν, το άκουσα με τα αυτιά, θέλουν και οι καθηγητές της Τρίπολης του Πανεπιστημίου να είναι κοντά στην Αθήνα. Λοιπόν, και καταλογίζουν στον κύριο Νίκα ότι θέλει να φύγουν οι σχολές. Ο κύριος Νίκας, έχω εδώ ψήφισμα του Δήμου Καλαμάτας και μπορείτε να το δείτε ή να το δείξει η κάμερα, που όλο το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτα λέει οι σχολές που είναι στις πόλεις να μην νοσέχουν και αν κατανεμηθούν, άλλοι να κατανεμηθούν αναλογικά σε όλες τις σχολές για να πάψει αυτή η... Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Κάπο, θέλετε να υποβάλλετε κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Τζεφεράκο? Μία ερώτηση έχω για το φίλο μου τον Γιάννη τον Τζεφεράκο από την Κόρινθο. Χθες ήμουνα στην Σπάρτη, βρέθηκα με τον πρώην νομάρχη, τον Κώστα το Φούρκα, και συζητήσαμε λίγο για το φράγμα της Κελεφίνας, ένα αναπτυξιακό έργο, πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο όμως έμεινα έκλειτος, διότι μου περιέγραψε για να πάρει τις αδειοδοτήσεις, το πάλευε 15 χρόνια. Αυτό το αναπτυξιακό έργο θα υλοποιηθεί, είναι στο πρόγραμμα,
του κυρίου Νίκα, ή αν δεν είναι κύριε Τζαφεράκο, θα το προχωρήσετε. Κάπου το θυμάται η κυρία Ντία εκεί πέρα, το θυμάται η Νέα Πελοπόννησος. Τελικά όμως ακόμα είναι στα χαρτιά. Κύριε Κάπο, όπως ξέρετε και το έχω ξαναπεί, εγώ και λόγω ειδικότητας είμαι γεωπόνος οικονομολόγος και έχω θητεύσει και στην Ένωση Συντηρητισμών 7 χρόνια και 32 στην Αγροτική Τράπεζα και έχω δουλέψει και στη Σκάλα και σε όλο τον νομό, να μην σας το πω πολύ λόγο, είμαστε υπέρ και εγώ και ο συνδυασμός μας σε έργα καινοτόμα πρωτοπόρα που θα φέρουν δουλειές και εισόδημα στους πολίτες της Λακωνίας αλλά και όλης της Πελοποννήσου. Τα αρδευτικά έργα είναι κατεξοχήν, όπως είναι αυτό της Κελεφίνας, το οποίο θα είναι στις άμεσες προτεραιότητες μας, το αρδευτικό του Ευρώτα, το δικό σας το ασωπό που κολυσιεργεί, τα λέτε κάθε μέρα και τα ξέρουμε, του Ανάβαλου, εγώ ξέρω, δεν έχω σε όλη την Πελοποννήσο παθητής με συνεία στο φράγμα. Λοιπόν, εμείς το έχουμε πει, άξονες οδικούς, δηλαδή δεν θα κάνουμε ψηλοεργάκια ή φιλοπροσωπίες ή όπως εκδώσαμε ένα βιβλίο, μην τάζετε τα ψαράκια. Είπα και εγώ, έχω γράψει ένα βιβλίο, μην σκοτώνετε τα πουλάκια. Λοιπόν, αυτά δεν είναι αναπτυξιακά έργα, κύριε Κάπο. Εμείς έχουμε άλλο ένα σχέδιο, περιμετρικό άξονα της Πελοποννήσου. Θα ξεκινάει από τον Ναύπλιο, θα ακολουθεί, θα έρχεται στους Μήλους, στο Άστρο, στο Λεωνίδιο, εκεί που έφτιαξε ο κύριος Στατούλης. Και πάμε στο Κυπαρίσι, Μονεβάσια, Νεάπολη, Σκάλα, Γήθιο, Καλαμάτα, θα γίνει άξονας Γήθιο, Καλαμάτα. Καλαμάτα, Πύλος, άλλο έργο που εκεί μένει, έχει γίνει σαν το γεφύρι της Σάρτας, τώρα το εξήγηλε και ο κύριος Δέδες, έτοιμο για δημοπράτηση. Να δούμε αν υπάρχει όμως η πίστοση στα 80%. Και να φτάνει στον πύργο στην Πάτρα, εκεί που μένουν τα έργα Πάτρα Πύργος, και να γυρνάει γύρω-γύρω την Πελοπόννησο. Εμείς τέτοια έργα θα κάνουμε. Μία ακόμα ερώτηση, η οποία δεν θέλω να σας δημιουργήσω, την κάνω όσο πιο απλή μπορώ. Ζήσατε μία δύσκολη κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή με τους ελαιοπαραγωγούς. Έχουμε αρχίσει και πλησιάζουμε στην περίεργη ημερομηνία. Θα μπορέσουμε, παρότι έχουμε εκλογές, δηλαδή θα το παλέψετε κι εσείς για να μην έχουμε προβλήματα με συνεδριάσεις σε οικονομικές επιτροπές, αρχίζουμε και βλέπουμε θέματα τέτοια. Μου απαντήσατε στην πρώτη ερώτηση που σας έκανε για το αν πρέπει να παραιτηθείτε ή όχι. Εγώ το έχω πει ξεκάθαρα ότι ο ηθικός για μένα δρόμος ένας όταν ανεξαρτοποιείται, είτε δημοτικός σύμβουλος είναι οτιδήποτε, μετά από λίγο χρονικό διάστημα, πολύ δε περισσότερο όταν αλλάζει και παράταξη, θα πρέπει να παραδίδει την έδρα του. Όμως, αυτό που καίει τους πατριώτες σας, τους ελαιοπαραγωγούς, είναι δάκος, δακοκτονία. Είστε γεωπόνος οικονομολόγος, πολύ σωστά το λέτε, όμως θα το ξεπεράσουμε αυτό το θέμα φέτος. Πέρυσι έγινε μεγάλη ζημιά, κύριε Τζεφεράκο. Κύριε Κάπο, εγώ είμαι γεωπόνος οικονομολόγος αλλά και παραγωγός και έχω φυτέψει με τα χέρια με 700 ελιές. Η επίθεση που δέχτηκα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν άδικη. Εγώ δεν είχα καμία ανάμειξη, αλλά ήρθαν κάποιοι κομματικοί αγρότες από μία παράταξη. Ναι, αλλά είχαν και δίκιο όμως. Εγώ βρέθηκα έκπληκτος. Δίκιο είχαν, αλλά επιτεθήκαν σε μένα. Εγώ έμεινα έκπληκτος όταν κάνανε την επίθεση. Λέω, τι γίνεται εδώ μέσα. Και του είπα, ρε παιδιά, και τέλος πάντων. Ήταν πολύ επιθετική και εριστική, το ξεπερνάω αυτό. Μετά αναγνωρίσανε, γιατί με ξέρουν ποιος είμαι και που μαζεύω τις ελιές μου με συνεργεία εγώ προσωπικά. Λοιπόν, και έχω στο δάκο, είναι η πρώτη δουλειά που έκανα στη δακοκτονία. Λοιπόν, η δακοκτονία είναι μια δύσκολη δουλειά, μια δύσκολη ενέργεια που πρέπει να είναι συντονισμένη, να γίνει νωρίς, αφού μειώσανε και τα κονδύλια. Δεν παίρνουν παγιδοθέτες. Νωρίς πότε δηλαδή? Νωρίς εξαρτάται από τον καιρό. Πέρυσι ο καιρός ήταν πρώιμος, είχαμε ξεχειμώνια δωμαδάκου, έπρεπε να ξεκινήσουν τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Αλλά αφού κάναν τις δημοπρασίες, ήταν άγονες. Πέραν αυτού, πολλές φορές δεν γίνεται σωστά. Ο διευθυντής της Τριφυλίας, της ΔΑΟΚ Τριφυλίας, ο κ. Παρασκευόπουλος,
εφάρμοσε κάποιες καινοτόμες, έχει βάλει GPS στα τρακτέρ, GPS στις παγίδες και παίρνει σε ενεστώτα χρόνο πόση δάκη είναι, πού ψεκάζει ο ψεκαστής και τι γίνεται. Μάλιστα. Πέραν αυτού δεν δοκιμάσαμε και άλλους τρόπους. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι κατά πολέμης, όπως οι στυρώσεις, όπως οι φερομόνες. Βρε, αν προλαβαίνουμε να κάνουμε, αυτό θέλω. Προλαβαίνουμε τώρα και υποσχέθηκε και ο Υπουργός προχθές σε μια μερίδα στη Σπάρτη, γι' αυτό το θέμα είχαμε, και υποσχέθηκε ότι έχει κινήσει τις διαδικασίες, έχει δώσει στις περιφέρειες το ok και το χρήμα, να ξεκινήσουν γρήγορα και όπου δεν υπάρχει εργολάβος, μειοδότης, να δοθεί και με ανάθεση. Ελπίζω να είναι έτσι τα πράγματα. Μάλιστα. Εγώ όμως δεν έχω καμία ανάμειξη σε αυτό το θέμα. Όχι, θα έχετε, γιατί πρέπει εκεί. Κύριε Τσεφεράκο, θα πρέπει να πάτε και εσείς όλοι στα περιφερειακά συμβούλια. Ο κόσμος καταστράφηκε. Και πάω και στην τελευταία ερώτηση. Βεβαίως. Που έχει να κάνει, μιας και έχετε και πατριώτη Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν νομίζω να το είχατε, να είχατε άλλη φορά. Είναι Λάκωνας λοιπόν ο Σταύρος ο Αραχοβίτης και αυτός γνώστης του πρωτογενούς τομέα. Εγώ στέκομαι στο ερώτημά μου στο εξής, φίλε Γιάννη. Το λεγόμενο περιβόητο καλάθι της Πελοποννήσου με τα προϊόντα της. Τελικά εξαφανίστηκε αυτό το καλάθι, κάπου πήγε σε κάποιες εκθέσεις, κάτι ψιλοπράγματα γίνανε. Ο συνδυασμός σας και με την υπογραφή, θα ήθελα τη δική σας σαν έναν άνθρωπο ο οποίος στον πρωτογενή τομέα δουλεύεται και επιστημονικά 40 χρόνια. Λοιπόν, θα έχει ένα πρόγραμμα που να πραγματοποιηθεί και να βοηθηθεί ο κόσμος να προωθήσει στο εσωτερικό και στο εξωτερικό όλα τα προϊόντα της Λακωνίας και ευρύτερα της Πελοποννήσου. Ναι, βεβαίως να πω κάτι. Έχει κάνει και ο κύριος Φουντάς ο αείμνηστος υφυπουργός γεωργίας παλιότερα. Μάλιστα. Ο κύριος Φουντάς του Πασόκ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το καλάθι της Πελοποννήσου σαν σύλληψη είχε μια ιδέα. Όμως δεν προχώρησε, δεν έκανε τίποτε. Εγώ έχω πει και είναι στο πρόγραμμά μας και θα το εφαρμόσουμε. Δεν κομίζουμε γλάφκα εις Αθήνα, το έχουν κάνει σε άλλα μέρη. Να συνδέσουμε την πρωτογενή παραγωγή και τα προϊόντα με τον τουρισμό. Η εστίαση, τα ξενοδοχεία, να βάλουν πρωινά γεύματα δείπνα που να έχουν μέσα προϊόντα της Λακωνίας. Πέραν της προβολής έξω, εμείς μπορούμε να τα καταναλώσουμε εδώ, να τα βάλουμε στα δικά μας εστιατόρια πρώτα, στα δικά μας ξενοδοχεία. Και έτσι να γίνει μια αλληλεπίδραση του τουρισμού με την γεωργία. Και το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε, να συμβάλλουμε μαζί με τις κυβερνήσεις, γιατί δεν είναι μόνο της περιφέρειας, να ενεργοποιηθούν οι μεταποιητικές μονάδες, να στηρίξουμε μεταποιητικές μονάδες για να μπορέσουν να πάνε προϊόντα έξω, τυποποίησης και μεταποίησης. Χωρίς τέτοια, εδώ είναι με το λάδι και 40 χρόνια είναι, όπως είπατε. Τις ελληνοποιήσεις, κύριε Τσεφεράκο, τις ελληνοποιήσεις. Και βεβαίως, με προλάβατε, ελληνοποιήσεις το γάλα, ελληνοποιήσεις τα αμνοερήφια, έρχεται και Πάσχα και το λάδι μας να φύγει επώνυμα συσκευασμένο. Πήραν επιδότηση στην τυποποίηση, επιδότηση στην κατανάλωση, αλλά μόνο κάποιες τσέπες γεμίσανε, αγαπητέ μου κύριε Κάπο, και αυτό με θλίβει και με εξοργίζει. Και τόσα χρόνια εγώ νομίζω ότι είμαι καθαρός στην κοινωνία και με τους αγρότες. Ό,τι μπορούμε θα παλέψουμε και από τη θέση που θα μας στείλουν οι Πελοποννήσιοι, θα μας τιμήσουν, εμείς θα παλέψουμε για ένα συνολικό και μεγάλο πακέτο που να φέρνει, σας το ξαναείπα, έργα μεγάλα, δουλειές και εισόδημα. Αυτά θέλει ο κόσμος. Μάλιστα. Γιατί έχουν απορφανιστεί τα χωριά μας, κύριε Κάπο. Σωστά. Στο χωριό μου έχουν μείνει 17 άτομα. Στην Ανατολική Μάνη δεν υπάρχουν κάτω από 40 χρόνο παρά μόνο 13 άνθρωποι. Έχετε δίκιο. Σε ένα πρωινό. Είναι δύσκολο να γυρίσουν πίσω, γιατί δεν μπορούν να βγάλουν την καθημερινότητά τους. Έρχονται μόνο οι συνταξιούχοι. Πρέπει και, να... και αυτοί ξέρετε για ποιο λόγο. Πρέπει, ναι, πρέπει να το αντιληφθούν όμως και οι αστεί, γιατί σε λίγο, το είπα και σε ένα συνέδριο της ΣΚΕΔΚΕ, εάν ρημάξουν τα χωριά να δούμε τι θα τρώνε οι αστεί. Γιατί στα χωριά θα λαλούν κουκουβάγες, εκτός και μάθουν να τρώνε αυγά κουκουβάγιας στο τέλος. Λοιπόν,
μια χώρα που δεν παράγει, δεν έχει ζωή και που δεν γεννάει. Έχετε πρέπει δίκιο. Να βρούμε δουλειές, τα παιδιά να παντρεύονται, να λυθεί το δημογραφικό, να λυθεί το ασφαλιστικό. Αυτά τα έλεγα εδώ και 20 χρόνια στην ΟΤΟΕ. Τα έλεγα όταν μιλούσα και μου είπαν ότι είμαι κομμουνιστής. Μάλιστα. Λέω κομμουνιστής έγινε το 17. Μην ανοίγουμε πολλά θέματα, Γιάννη. Ο ανθρωπισμός της αρχαίας Ελλάδας και ο ουμανισμός έφερε την αναγέννηση. Αυτό λοιπόν, θα σας πω. Καλή πορεία, καλή επιτυχία και πάλι. Ξέρουμε ότι είστε αγαπητός στη Λακωνία και ειδικά στη Νότια Λακωνία. Ο Γιάννης Τζεφεράκος, παλιός συνδικαλιστής, νεοδημοκρατικό κόμμα, δεξιός βέβαια. Λοιπόν, καραμαλικός σαν και εμένα, αλλά είναι αγαπητός στον κόσμο. Αντρέα Δημητρακάκη, να σε ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Ναι, μία κουβέντα θέλω να πω, κύριε Κάπο. Εγώ δεν θέλω να είμαι αγαπητός. Θέλω να είμαι ωφέλιμος και αποδοτικός. Και είπατε ότι είμαι δεξιός. Εγώ είμαι της λαϊκής, κοινωνικής, ριζοσπαστικής δεξιάς. Μάλιστα. Έχουμε καθαρές προτάσεις. Λοιπόν, ο αγαπητός είναι και χρήσιμος, γιατί άμα δεν ήταν χρήσιμος δεν θα ήταν αγαπητός, Γιάννη. Ευχαριστώ, αφού το λέτε. Αντρέα. Λοιπόν, εντάξει είμαστε, εντάξει τελειώσαμε, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τζεφεράκο και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ και το φιλόξενο κανάλι σας και είπα ότι είναι από τα λίγα που κρατάνε τη δεοντολογία σε μεγάλο βαθμό, γιατί όλοι έχουμε συμπάθειες και εύχομαι να συνεχίσετε μέχρι το τέλος των προεκλογικών, αλλά και μετέπειτα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, καλό βράδυ από την Κόρινθο στη Σπάρτη.